Ναι, έχω κάνει. Έχω περάσει εδώ 3 χρόνια. Και εδώ. Ένα γραμμό που είχε μείνει. Ναι. Τι ακριβώ κάνατε. Είμαι στο Μάρτιν και ήμουν και στην αναπτυξιακή. Πρόεδρο, δεν θυμάμαι τώρα τι πρόεδρο. Και. Τον ευχαρίστησα για την διαθεσιμότητά του και για τα άμεσα ανταγωνιστικά του Δήμου Αθηναίων σε σχέση με την αποκατάσταση, την οποία έχουμε ήδη αρχίσει και η οποία προχωρά με ρυθμούς σωστούς και με όλες τις εγκρίσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επομένως, προχωρά σε συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού και το έργο γίνεται όπως πρέπει να γίνει. Προσπαθώντας αυτό το συμβάν, το οποίο έχει τις αρνητικές του διαστάσεις, να το μετατρέψουμε σε απόλυτα θετικό, συζητήσαμε και περαιτέρω τη συνεργασία μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε σε βάθος χρόνου και όλο το συγκρότημα της Πατησίων, όλες τις εξωτερικές του όψεις, με την βοήθεια που ο Δήμος μπορεί να μας δώσει και με την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που εμείς ανεμπίδευε. Συζητήσαμε τώρα το θέμα που έχει ανακύψει με την εν αισθητική αναβάθμιση των προσώψεων των κτηρίων του Πολυτεχνείου. Είναι μια δουλειά την οποία την κάνουμε εμείς, τουλάχιστον βοηθάμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σε αυτό προσφέρουμε τις δυνάμεις του Δήμου και γι' αυτό έχουμε προσωρινά αναστείλει αυτό το οποίο ήδη ήμασταν έτοιμοι να αρχίσουμε, μια αισθητική αναβάθμιση σε κάποιες κεντρικές αρτηρίες της πόλης. Θα αρχίσουμε αμέσως μόλις τελειώσει η παρέμβαση του Πολυτεχνείου, που όπως είπε και ο κύριος Πρίτανης, είναι ένα κηρυγμένο ιστορικό μνημείο και θέλει πάρα πολύ προσοχή οποιαδήποτε επέμβαση.